Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην απόψινή 130η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε κάθε Τρίτη στις 7, χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Μετά από μια διακοπή λόγω προσωπικού κολλήματος, επαντερχόμαστε, τα θέματα είναι πολλά, είναι σοβαρά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δίνουμε μια μάχη για την ταυτότητά μας. Μια μάχη για την ταυτότητά μας σε όλα τα επίπεδα. Και επίση, δίνουμε και μια πολύ σημαντική μάχη για τη γεωπολιτική μα ταυτότητα. Πώ ακριβώ θέλουμε να βρίσκεται η χώρα μας στην επόμενη δεκαετία, 20, 20 ετία, στο υπόλοιπο αιώ, α, τμήμα του αιώνα στα χρόνια που θα έρθουν. Και δεν θα πρέπει να εκπλήσεστε, διότι υπάρχει πλέον μια καταγεγραμμένη ισχυροτάτη τάση που οδηγεί στη χώρα στην λεγόμενη αυτοφινλανδοποίησή τη, στο να γίνει δηλαδή η εθελουσίω της τη Τουρκία. των Νεοθωμανών. Αυτό βέβαια θα κάνουμε τα πάντα για να το αποτρέψουμε. Και εννοώ θα πράξουμε τα δέοντα, διότι είναι πλέον σαφές ότι επειδή η άγνοια η οποία υπάρχει σε ορισμένα κλιμάκια, άγνοια σχετικώ με την γεωγραφία και την ιστορία μα, άγνοια σχετικώ με τι προθέσει των Τούρκων, τη τουρκική ηγεσία. Τα κενά που δημιουργούνται, και δεν αναφερόμαστε στα όψιμα κενά μνήμη, γιατί υπάρχουν και τέτοια, όπω θα δούμε στη συνέχεια, αλλά στα κενά αναφορικώ με τις τουρκική, που, δη με τις προθέσεις των Τούρκων, οι οποίες είναι επιβουλές κατά της χώρας μας, δεν θα αναφερθούμε ξανά σε αυτά, είναι τις πάσης γνωστά, αλλά αυτά ακριβώς τα κενά δείχνουν από κύκλους να μην εκλαμβάνονται ως τέτοια. Αλλά να τα γεμίζουμε με ένα αφήγημα ή με μια σειρά αφήγημάτων, τα οποία προσπαθούμε να εξοραίσουμε άγνωστον το γιατί, την εικόνα μια αναθεωρητική επιθετική δυνάμεω, η οποία βρίσκεται κείτε ανατολικών στο σύνορο μα, στον Εύρο και στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στην Κύπρο, η οποία, ο οποίο αναθεωρητισμός δεν είναι αποτέλεσμα μιας πολιτική ενό ανθρώπου που λέγεται Ερντογάν, αλλά είναι συστημικό. Το πρόβλημα, το σύστημα της Τουρκίας, αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει την σύγχρονη τουρκική δημοκρατία και την μετεξέλιξή της σε Ισλαμική Νέο έχει βάλει συγκεκριμένους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς. Αν εμείς συνεχίζουμε να τους αγνοούμε ακόμα και σήμερα, 2019, μια χρονιά όπου συμπληρώνονται 100 χρόνια από την, πο την γενοκτονία των Ποντίων, μια χρονιά ορόσημο εθνικών υποχωρήσεων, στο Σκοπιανό και ελπίζομαι να μείνουν μόνο στις πρέσπες, τότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο θα δούμε τις επόμενες δεκαετίες, κάτι και στο οποίο αναφέρθηκα στην αρχή του λόγου μου, είναι εύκολα προβλεπόμενο. Πίσω μου βλέπετε τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο της Τουρκικής Κυβερνήσεως, της, Προεδρίας, εισέρχεται στο Αξαράι, το Λευκό παλάτι, σαράι, το σαράι του Καραγκιόζη, θυμάστε. Εμεί από την... αυτέ τι λέξει τι έχουμε μάθει από το θέατρο σκιών. Γιατί όμω την επέλεξα για να σα τη δείξω. Παρατηρήστε δύο πράγματα. Ένα, το τυρκουάζ, το χρώμα. Το οποίο φέρουν οι άντρε τη προεδρική φρουρά. Αν ο Τσίπρα ήταν πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο Μηγένη του, τότε θα είχε ειδική, θα είχε ειδική τελετή κατά την οποία θα βλέπαμε και υπήρες, θα βλέπαμε και αγίματα ειδικά κλπ. 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 Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της παρουσιάσεως, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για προβολή ισχύω, έτσι, προβολή ισχύω της τουρκικής νεοοθωμανικής δημοκρατίας, της ερντογανικής, της αναθεωρητικής, αυτή που υποστηρίζει το κίνημα των αδελφών μουσουλμάνων, το ξεχνούμε και αυτό, έτσι, η οποία υποδέχεται τον Έλληνα Πρωθυπουργό ως τον πτωχό συγγενή του γεωπολιτικού περγύρου. Το τρικουάζ, λοιπόν, που είναι το χρώμα της προεδρικής φουράς, συμβολίζει τον παντουρκισμό. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, ο οποίο πηγαίνει στο Αξαράι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, αναφορικός με αυτά τα οποία σκέπτεται, θα πρέπει να γνωρίζει πολλά περισσότερα, άρα, δηλαδή, να έχει υποστεί μια συγκεκριμένη, αν θέλετε, ένα συγκεκριμένο φροντιστήριο, και στην άλλη πλευρά, το δεύτερο, βλέπουμε μια ομάδα φρουρών, οι οποίοι κρατούν κάποιες σημαίες. Εντάξει, τη σημαία της συγκεκριμένα την δεν είναι η σημαία της Τουρκίας. Αλλά οι υπόλοιπες δεν είναι μόνο αυτές. Είναι δύο από μια σειρά 16 σημαίων. Οι οποίες σημαίες, σύμφωνα με το νέο δόγμα του νεοοθωμανισμού, που δεν έχει τύχει τη δεούση προσοχή από εμά του Έλληνε, και όχι μόνον, αντιστοιχούν στι 16 τουρκικέ αυτοκρατορίε, οι οποίε κατά την τουρκική ιστορία και ιστοριογραφία ανάγονται σε εποχέ ακόμα και πρώτων ούνων. Ιδιαιτέρω αυτή εδώ η σημαία, σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, θεωρείται ότι είναι η σημαία των ούνων του Ατήλα. Ναι. Δηλαδή, ο Έλλην Πρωθυπουργό εισέρχεται μέσα στο Αξαράι από τον δρόμο του Παντουρκισμού, πλαισιωμένο εκατέρωθεν είναι δεξιά και αριστερά, από σημεοφόρου, μπαϊρακτάριδε λέγονται στα τουρκικά όσοι οι σημεοφόροι, με, τις, με τα χρώματα, τα εμβλήματα των κατοικίνων 16 τουρκικών αυτοκρατοριών. Φυσικά, Ιούνι, δεν έχουν σχέση με τους σημερινούς Τούρκους. Δέξτε, δείτε όμως πώς προσπαθούν να χτίσουν μια ιστορία και γιατί ακριβώς σφετεριζόμενη την ιστορία της Κίνας, της αρχαίας Κίνας και της αρχαίας Μογγολίας, ναι, περί αυτού πρόκειται, θέλουν να δημιουργήσουν ένα ιστορικό διάδρομο, να δέσουν δηλαδή μερικές Μερικού αιώνες πρώτη εμφανίσεως των Τούρκων, αναφερόμαστε στους Σελτζουκίδες, έτσι, κατά τον 11ο αιώνα, να πάνε δηλαδή στον 5ο, στον 4ο, στον 3ο, στον 2ο, ίσως και πιο πρό Χριστού, προσπαθώντας να σφετεριστούν ιστορίες των λαών της Κεντρικής Ασίας, που μπορεί να έχουν μια αλφαγενετική σχέση, αλλά δεν είναι Τούρκοι. Τους αναφέρουμε ως τουρκο-μογγολικά ή ως τουρανίδες, αλλά σε καμία περίπτωση είναι, ξέρετε, πάνε να κάνουν το αντίστοιχο που θέλουν να κάνουν και με εμά οι Σκοπιανοί: Να σφετεριστούν την Ιστορία και να πούνε τι λέτε. Τώρα, κάποια στιγμή, όλοι ήταν Τούρκοι. Ποιου, οι Τούρκοι, στου ονού. Να ξέρετε ότι οι Τούρκοι, εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τα κινέζικα κείμενα, που είναι γνωστά τα γραπτά ιστορικά, του χρησιμοποιούσαν οι Ούνη, του Τούρκου, για να ανέβουν πάνω, λέει, στα άλογά του. Κάτι σαν σκαμνάκια του είχαν ήταν η δούλοι του. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο. Και οπωσδήποτε, όταν μπαίνουν γκολ από τα αποδητήρια που λέει και ο, που λέει και ο λαός, είναι πολύ δύσκολο μετά να προβλέψουμε τη συνέχεια. Ή μήπως μπορούμε. Για πάμε στην επόμενη εικόνα. Δύσκολη συνέχεια. Διότι την ημέρα, βλέπετε, μεσολάβησε μια περίοδος μια εβδομάδα. Τα μυστικά λοιπόν του Βοσπόρου και της Αγκύρα. Πριν ακόμα προσγειωθεί ο Πρωθυπουργό, όπω όλοι θα γνωρίζετε, όσοι ασχολείστε με τα εθνικά θέματα και παρακολουθείτε και τι ειδήσει, ο Ιμπραήν Καλίν, το δεξί χέρι του, Ερ, του Προέδρου Ερντογάν στην Προεδρία και εκπρόσωπό του, προανήγγειλε ποια είναι τα θέματα τα οποία είναι προσυζήτηση. Ο ίδιο ο Καλίν συνόδευσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην επίσκεψη στην Αγία Σοφία. Τα θέματα λοιπόν ήταν το Αιγαίο, η ενέργεια, γενικότερα οι διεκδικήσει των Τούρκων και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όμω, ο Έλληνα Πρωθυπουργό που πήγε στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγγελα και στην Κωνσταντινούπολη, δεν η γνώριζε γιατί πήγε και ως Υπουργό Επί των Εξωτερικών τι πρεσβεύει ο Ερντογάν. Πραγματικά μια φωτογραφία ισοδυναμεί με χίλιε λέξει. Παρατηρήστε απλά το βλέμμα του Έλληνο Πρωθυπουργού και το βλέμμα του Τούρκου Προέδρου. Κάποιοι από εσά διαπράττεται ένα λάθο και το λέει έτσι ευθέω. Δεν έχει σημασία αν κάποιο είναι υπέρ ή κατά τη πολιτική του συγκεκριμένου προσώπου. Ο Έλληνο Πρωθυπουργός εκπροσωπεί την Ελλάδα. Αυτό βλέπει ο Τούρκος δεν βλέπει αυτόν που ψηφίσατε ή δεν ψηφίσατε. Βλέπει την Ελλάδα. Και ως τέτοια είναι η πολιτική την οποία ανεξηφαίνει προκειμένου να μας εγκλωβίσει και ως πίθων να προσπαθήσει με την γεωπολιτική σύσφυξη και με το γεωστρατηγικό μπούλινγκ μέσω των κυμάτων της λαθρομεταναστών, λαθρομεταναστών, που δεν έχουν σταματήσει, να μας αναγκάσει, σε αυτό που σας είπα στην αρχή, στο να γίνουμε το γεωπολιτικό γιουσουφάκι της Τουρκίας. Να αυτοφινλανδοποιηθούμε. Φινλανδία. Φινλάνδη. Χώρα των Φίνων. Φινλανδία. Πρωτεύουσα του Ελσίνκη. Η χώρα η οποία δέχθηκε το ειδικό βάρος, το συνθλιπτικό βάρος της Σοβιετικής Ενώσεως και ήταν ένα κατισανουδέτερος χώρος Αυστηρά ενεργητικό ουδέτερο, διότι συνόρευε με το μεγάλο γίγαντα την πάλε ποτέ κρατεά Σοβιετική Ένωση και σήμερα με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Θα γίνουμε λοιπόν η Φιλανδία των Βαλκανίων, θα γίνουμε η Φιλανδία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, θα αυτοπροσδιοριστούμε ω τέτοια επειδή η Τουρκία μα θέλει να μα εκφοβήσει και να μα τρομάξει. Θα βάλουμε τα γέλια με όλα αυτά, γιατί θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα και κατά πόσο μπορούμε να εκφοβηθούμε ή να μα τρομάξουν οι Νεοοθωμανοί. Είπε λοιπόν ο Έλληνο Πρωθυπουργό, και μάλιστα αυτό πέρασε στι ειδήσει, έντιμο τύπο λέει ο Ερντογάν, μαζί του λέει: Ξέρει που βρίσκεσαι. Μάλιστα. Φανταστείτε λοιπόν τον έντιμο Ταγί Ερντογάν κατά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να παίρνει λοιπόν τον Έλληνα Πρωθυπουργό με ένα ελικόπτερο και να του λέει: Μια και με θεωρεί έντιμο και ξέρει που βρίσκεσαι μαζί μου, θα πει ο Ερντογάν στον να σε πάω εγώ σε μια βραχονησίδα και να σου πω, είσαι ένα να σου πω, αυτό το νησί λέγεται Τάδε. Αναφέρομαι, όπως καταλαβαίνετε, σε μια προσπάθεια, αυτό είναι φανταστικό το σενάριο, για να καυτηριαστεί αυτή η δήλωση, η οποία είναι εντελώ λάθος, είναι επικινδύνος λάθος, εσφαλμένη, που θα μπορούσε κάλλιστα ο Τούρκος Πρόεδρος να μας εγκλωβίσει, επειδή τον εμπιστευόμαστε και επειδή ξέρουμε που βρισκόμαστε. Όταν πατάμε μαζί του. Μα μπορεί να εμπιστευτεί κάποιον και ξέρει που βρίσκεσαι, μα όταν είσαι μαζί του, όταν σου διεκδικεί ολόκληρο το Αιγαίο, μιλάει για επικαιροποίηση τη συνθήκη τη Λοζάνη, την τελευταία επίσκεψη που είχε στη χώρα μα, πέρυσι. Είναι εκείνο ο οποίο δημιουργεί φακέλου διεκδικήσεων κατά τη χώρα μα. Είναι η αναθεωρητική δύναμη που προσπαθεί να πει ότι τα νησιά και υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές επ' αυτού, δεν έχουν την πρέπουσα υφαλοκρηπίδα, δεν μπορούν να ανακηρύξουν, να στοιοχητετήσουν ΑΟΣ, ακόμα και το έβρος των χωρικών υδάτων δεν είναι αυτό που πρέπει. Μας απειλεί με κάζους μπέλη. Έντιμη τύπη είναι οι Τούρκοι. Πόσο εντιμότητα μπορεί κανείς να διακρίνει σε αυτό το καθεστώς που μετά την... Το πραξικόπημα του 2016, το αποτυχόν το οποίο μεθόδευσαν οι Αμερικανοί και δυστυχώ απέτυχε γιατί είναι και τυχερό τη... ο Ορδογάν. Πόσο λοιπόν, όπω δράχουν αρκετέ πηγέ, πόσο λοιπόν μπορεί να πιστέψει κάποιον ο οποίο πριν από μερικέ εβδομάδε, μερικέ εβδομάδε, καθότι ελέγχει πλήρω ο στρατό και δεν υπάρχει πλέον αυτό το παραμύθι του τύπου. Α, γνωρίζω τον Ακάρ, είναι καλό παιδί, ο Χουλουσία Καρ, ο πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και Αγιεθά. Και στη συνέχεια το ίδιο πράγμα δηλαδή. Και στη συνέχεια υπουργό Εθνική Αμήνη τη Τουρκία. Πέρυσι όχι μήκες εβδομάδε, πέρυσι, όταν ήταν αρχηγό, είχαμε το επεισόδιο του εμβολισμού τη νη του περιπολικού του λιμενικού σώματο στο νήσο Γάβδο. Και παρολίγων βήθησή του. Και προμερικών εβδομάδων, δύο τουρκικά F-16 πήγαν να καταρρύψουν ένα ελληνικό σουπερπούμα. Αυτόν τον άνθρωπο τον θεωρεί έντιμο και τον εμπιστεύεσαι. Ξέρει που βρίσκεσαι. Ναι, ξέρει που βρίσκεσαι με την έννοια ότι έχει αποδεχθεί όλο το πλαίσιο των επιθετικών διεκδικήσεών του. Πού είναι ο Θουκυδίδης. Πάλι ακούσαμε ιστορίες για φαγητά, για κοινή παράδοση κλπ. Μα μιλάς με την Τουρκία με όρους καλλιτεχνικούς και πολιτισμικούς. Με όρους ισχύω θα μιλήσει απέναντι στους Ανατολίτες. Την ισχύ σέβονται οι Τούρκοι και όχι μόνον, όλο το σύμπαν. Η φύση που μας περιβάλλει έχει νόμους που βασίζονται σε κάποιες βεβαιότητες ισχυρέ βεβαιότητε. Θα τα βάζει με τον κεραυνό. Κατά σαν κέραυνο όμω. Με τι άλεξικέραυνο κέραυνο γεωπολιτικό πήγαμε, είχαμε. Εγώ βλέπω ότι τα λάθη τα οποία συνέβησαν ήταν τραγικά και σε επίπεδο μονοδηλώσεων. Το Κυπριακό λέει την Ελλάδα και την Τουρκία. Αλήθεια. Οι αγνοούμενοι, το 40% εισβολής και κατοχής, οι νεκροί, οι διεκδικήσει, τα νησιά που θέλουν να υφαρπάξουν με διαφόρου ανιστορήτου και ηλικίου τρόπου και μεθοδεύσει, διαφορία απίθανοι καθηγητέ στην άλλη πλευρά του, του Αιγαίου, το ότι μα απαγορεύουν ακόμα και να επεκτείνουμε τα χωρικά μα είδωτα στα 12 ναυτικά μίλια για την αιτία πολέμου, η υπόθεση των δύο στελεχών που συνελήφθησαν εχμάλωτοι από τον έντιμο Ερντογάν, έτσι και δεν έχουμε τίποτα άλλο, ε. Την ίδια μέρα ξέχασε ότι προκυρί... επικηρύχθηκαν, επικυρίχθηκαν οι οκτώ Τούρκοι στρατιωτικοί. Προσέξτε, γίνονται αυτές οι δηλώσεις και εδώ είμαστε ήδη στο Far East, όχι Χιφάρ West, όπου επικηρύσσονται προστατευόμενοι του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, πώς το εξηγεί αυτό η ελληνική διπλωματία. Πώς μπορεί να το εξηγήσεις ότι έχεις μια πολύ καλή ατμόσφαιρα και αλλαγή των σχέσεων το ακούμε συνεχώ αυτό με την Τουρκία. Και την ίδια στιγμή σου επιχειρήσει και σου λέει: Εγώ δίνω εντολή στι δικέ μου σε εισαγωγικά black water, τι αντίστοιχε μυστικέ υπηρεσίε, κάτι έκαναν κινήσει στο κοσυφοπαίδιο και αλλού. Γιατί εδώ έχουμε νομιμοποίηση, έτσι. Ε, δίνει την επικήρυξη. Αύριο μεθαύριο να κάνουν μια επιχείρηση καταδρομική και να εφαρπάξουν έναν, δύο ή περισσότερου ή όλου από αυτού. Και μετά λε, περιμένω τον Απρίλιο να έρθει να συζητήσουμε επί επιστητού που το έχουμε ήδη συζητήσει επί δυόμιση ώρες κατηδίαν μονάχα με διερμηνέα τι είναι αυτό που είναι η ίσχυς που είναι η γνώση της ιστορίας που είναι ο Θοκηδίδης λάφι, 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 λάφι και ρωτώ το έχω πει και από πέρσι το έχω πει επανειλημμένος από πέρσι από νωρί και από παλαιό και από πρόπερση το θέμα του Turkish Stream. Φίλοι και φίλε, η αλήθεια είναι μία. Υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα στη χώρα μα. Πολύ ισχυρά συμφέροντα. Τα οποία συνεχώ βοηθούν υπέρ τη ενισχύσεω των ελληνορωσικών δεσμών σε επίπεδο ενεργεία. Πριν από δύο μέρε, τρει μέρε, ο Ρώσος πρέσβης, σε συνέντευξη που έδωσε, νομίζω στο Σπούτνικ, ήταν σαφής. Η Γκάσπρομ λέει, το 2018, αύξησε κατά 10% το μερίδιό της στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ελλάδος. Ήδη το ποσοστό εξαρτήσεως, αυτή είναι η λέξη, της χώρας μας από τα ενεργειακά αγαθά της Δροσίας, τα οποία έρχονται όλα μέσω Τουρκίας, έχει ξεπεράσει το 65%. Κατά 65% λοιπόν ενεργειακός, είμαστε υποχρεωμένοι και ουσιαστικά εξυρτημένοι από τη ρωσικό, ρωσικό φυσικό αέριο. Και την ίδια στιγμή μαθαίνουμε, ελπίζουμε να μην είναι έτσι, αλλά μαθαίνουμε ότι με αφορμή περιβαντολογικές ευαισθησίες δεν προχωράει η αδειοδότηση των οικοπαίδων προ την Exxon Mobil και τι άλλε εταιρείε στο Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα δηλαδή, ούτω ώστε να επεκταθεί η αγορά και στην Κρήτη. Τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ. Θα δεχθεί η χώρα να γίνει. Γι' αυτό αναγνώρισε και τα Σκόπια. Αυτό ήταν ο βασικό λόγο. Γερμανικό σχέδιο, ρώσο-γερμανικό. Έχω μιλήσει κατά επανάληψη και έχω αρθογραφήσει από αυτού. Τρίγωνο, Αγκύρα, Μόσχα, Βερολίνου ενέργεια, να περάσουν από τη Θράκη. Ουσιαστικά να αλώσουν την περιοχή και να μας υφαρπάξουν και να μας καταστήσουν ενεργειακούς υποδούλους. Και ας αφήσουμε στη τώρα τα υπόλοιπα. Ψάχνετε να βρείτε φυσικό αέριο, λέει, στη Δυτική Ελλάδα. Δεν κατάλαβα γιατί. Κάποιοι πρέπει να δώσουν λόγο γι' αυτό στο μέλλον. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε έτσι. Και δεν θα μιλήσουμε για τα γεωπολιτικά παιχνίδια και αν ο Turkish Τρίμ είναι Αμερικανικό καζουσμπέλι. Αυτό δεν μα ενδιαφέρει εμά. Μα μας ενδιαφέρει να γίνουμε χώρα παραγωγό και εκμεταλλεύσεω και διανομή φυσικού αερίου. Ο μόνο τρόπο για να γίνει αυτό είναι δυστυχώ να έρθουμε σε μία μορφή αντιπαραθέσεω με τα ρωσικά ενεργειακά συμφέροντα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Οι αποφάσεις βέβαια είναι πολιτικές. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Φίλοι και φίλε, μετά από αυτή την εγκάρδια ατμόσφαιρα, έχουμε και τον Υπουργό Εθνική Αμήνη, τον πρώην Αγιεθά, τον τον Αποστολάκη, ο οποίο πλέον είναι πολιτικό τέλεχο, κυβερνήσεω, έτσι. Πάει άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μίλησε λοιπόν για την ανάγκη να έχουμε μια καλύτερη σχέση με την Τουρκία. Καλώ, Θυμίζω ότι ο Ναύαρχο είχε μιλήσει, όταν ήταν Ναύαρχος, για την ισοπαίδωση τη Δραχονισίδο, αν πατήσουν πάνω οι Τούρκοι. Ξέρει πολύ καλά πώ να χειριστεί κάποια πράγματα. Ωστόσο όμω, το θεωρώ αδιανόητο να μην έχει, να έχει αλλάξει απόψη, αναφορικώ με το ποιοι είναι οι τουρκικοί στόχοι και ιδιαίτερο στο πολεμικό ναυτικό. Μερικέ λοιπόν μέρε μετά το πέρασε επισκέψεω του Έλληνα Πρωθυπουργού, παρεδόθηκε αυτό εδώ το σκάφο, ο Ορίζον, το οποίο ονομάζεται Α591, είναι ένα σκάφος επίπεδου θα λέγαμε κορβέτης, δηλαδή το πρόγραμμα Miljeb, άμα το δούμε από εδώ και, και, πέρα, είναι ένα τροποποιημένο, μια τροποποιημένη σχεδίαση της Miljeb, του εθνικού πλοίου. Θα την κλάσει αντά που διαθέτω. Παρατηρήστε όμως κάτι. Αυτός εδώ ο ιστός, αυτή στην υποκατασκευή πάνω, Υπάρχουν θέσει για ψυρά αισθητήρων. Αυτό λοιπόν είναι ένα σκάφο πρότυπο για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, που είναι πρακτικά ένα υβριδικό διπλού ρόλου, διτιού ρόλου πολεμικό πλοίο, το οποίο θα αφορά και την εκπαίδευση αλλά και τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών. Έχει αισθητήρε ηλεκτρονικού πολέμου, έχει αισθητήρε αντιμέτρων αισθητήρε αντιαντιμέτρων και γενικότερα πολλού αισθητήρε που στόχο του είναι να παίρνουν πληροφορία από το ηλεκτρονικό φάσμα. Και όχι μόνο. Αυτό λοιπόν καθελκίστηκε και ήταν παρόν στην καθέλκυση ο Ορτογάν. Και τι είπε, Η ανάγκη λέει έγινε πιο επιτακτική και κρίσιμη εξαιτία των απειλών στη Συρία, αλλά και των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα. Μερικέ μέρε μετά από την επίσκεψη του Τσίπρα, και αν ακούσουμε μόνο αυτά που έλεγε ο Έλληνα Πρωθυπουργό, θα πρέπει ήδη, ήδη να δηλώνουμε ότι θα μειωθεί η θητεία στου έξι μήνε. Δεν φαντάζομαι να το ακούσουμε αυτό το αμέσω επόμενο διάστημα. Δεν φαντάζομαι να υπάρχουν στρατιωτικοί οι οποίοι να προτείνουν τη μείωση στρατιωτική θητεία. Δεν φανταζόμαστε να υπάρχουν στρατιωτικοί οι πολιτικοί προεστάμενοι στο Αμήνη οι οποίοι θα προωθήσουν αναδιοργανώσει των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων προ όφελο τη νέα καταστάσεω και επί τη ευκαιρία τη καλή θελήσεω, που ποιο την είδε, των Τούρκων. Δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν αξιωματικοί οι οποίοι έχουν ορκιστεί πίστη στην πατρίδα και στο έθνο να διαπράξουν αδικήματα. Γιατί πρόκειται περί αδικήματο, αν γίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον, με δίθεν στοχεύσει ειρηνικέ στην κατανόηση των λαών. Ποιων λαών. Εδώ έχουμε μια επιθετική πολιτική εναντίον μας. Αυτά τα πολεμικά πλοία, συνόλα που έρχονται, ένα στόχο έχουν. Όχι τους Κούρδους, αλλά τους Έλληνες και τους Κυπρίους. Τέσσερα υποβρύχια, κλάσος πρέβεζε 209, type 209 τόνων, θα εξυγχρονίσουν οι Τούρκοι. Εκτός των έξι, κλάσος πυρηρέης, τα οποία ναυπηγούν και ουσαμοσαματώνουν πάσης φύσεως τεχνολογία. Τα υποβρύχια με τουρκικές τορπίλες με τουρκικού αισθητήρε, με τουρκικά συστήματα. Αυτό είναι δείγμα ενό ναυτικού συμφώνου του οράματο του Αχμέτ Ταβούτογλου για ναυτική κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο και στι Πέριξ θάλασσε. Αυτό είναι το δόγμα τη Γαλάζιας πατρίδα. Δεν το έχουν καταλάβει και στο Υπουργείο Δική Αμήνη. Εκεί στο πολεμικό ναυτικό φαντάζομαι ότι καθημερινώ πρέπει να παίζουν πόλεμο. Το έχω πάρει αυτό από τον. Ε πρώην Αγέ, αντιστράτηγο στρατηγό τώρα Παναγιωτάκη, ο οποίο μα έλεγε πριν από σχεδόν 20 χρόνια, Εγώ κάθε βράδυ πέσω πόλεμο. Προσπαθώ να δω δηλαδή τι μπορεί να επισκεφθεί ο αντίπαλο. Φαντάζομαι τα πολεμικά παίγνια που γίνονται στη σχολή πολέμου και των τριών κλάδων είναι ρεαλιστικά. Και δεν έχουν παράμετρο του τύπου μια ωραία πρωία, δύο αγαπημένοι φίλοι αντιλαμβάνονται ότι υπήρχε μια μεγάλη παρεξήγηση την οποία του προκαλούσαν κάποιοι κακοί και τώρα την έλυσαν. Κάπω έτσι ξεκίνησε η συμφωνία του Μονάχου. Και ξέρετε που καταλήξαμε. Αυτό λέγεται κατευνασμό. Που οδηγεί στις στη δικιά μας, στην δική μα την περίπτωση στην αυτοφιλανδοποίησή μα. Πάμε λίγο παρακάτω. Επειδή λοιπόν οι Τούρκοι κάνουν πολλά και πρέπει να αναγνωρίζουμε. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Συνοθέτα. Ότι κάνουν πολλά περισσότερο. Τουρκία-Κατάρ. Το βλέπετε. Μία επανδρομένο επιθετικό αεροσκάφο. TB2 Bayraktar. Μάλιστα. Οπλισμένο. Ουκάβ. Unmanned Combat Air Vehicle. Επενδύεις στη νέα τεχνολογία που δεν χρειάζεσαι να κινδυνεύσεις. Μη επανδρομένα σαν και αυτά που κάνουν παραβιάσεις, ίσως και υπερπτήσεις, γιατί έχουν καταγραφεί υπερπτήσεις από τέτοια, από ό,τι πληροφορούμαστε. Μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης Ποια μέτρα οικοδομή τη εμπιστοσύνη θα συζητήσουμε με του Τούρκου, Αυτά που δεν τηρούν. Εδώ τι αργίε τι παραβιάζουν. Πάσχα έχουμε, Χριστούγεννα έχουμε και παραματοποιούν παραβιάσει. Εάν γίνεται αυτό στι Άγιε Μέρε, τι χριστιανικέ, έτσι. Τι θα γίνει στι υπόλοιπε. Πώ θα αντιμετωπιστούν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μήπω θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά, έχοντα στο μυαλό μα, εγώ έχω τώρα στην εικόνα του, Νετανιάχου, ναι, πριν από μερικά 24 ώρα, νομίζω προχθέ, που μίλησε στο Ιράν. Στα 40 χρόνια τη ευκαιρία των 40 ετών τη Ιρανική Επαναστάσεω. Του λέει: Αν τολμήσετε και μα απειλήσετε να πλήξετε τη Χάιφα ή το Τελαβίβ, δεν θα υπάρχει λέει άλλη επέτειο. Αυτή είναι η γλώσσα, η γλώσσα τη αποτροπή. Όταν μιλά αυτή τη γλώσσα, όλοι την καταλαβαίνουν. Ακόμα και οι Εσκιμόοι. Τι κάνει λοιπόν η Τουρκία, χρησιμοποιεί με επανδρομένα αεροσκάφη τα έχει πουλήσει στην Ουκρανία. Συγχαρητήρια στη Ρωσική Ομοσπονδία. Τουρκικό, τουρκικό, σύστημα το οποίο θα καταστρέφει ρωσικά, ρωσικά συστήματα και θα, και, θα... Και θα σκοτώνει και ο Ρώσος στρατιώτες. Ή τους λεγόμενους φιλορώσους. Στην, στην Ανατολική Ουκρανία. Κατάρ, μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ φιασότας και λένε το Κατάρ να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Α, το Κατάρ δεν συμμετέχει στην εξόριξη. Στην Κύπρο. Μάλιστα. Γιατί βάλαμε το Κατάρ, όχι εμεί οι Κύπροι, τέτοιε διασυνδέσει δεν τι λαμβάνουμε υπόψη. Ξέρετε πόσο σημαντικέ είναι οι τουρκο καταριανες σχέσει. Πάρα πολύ σημαντικέ. Πολύ βαθιέ. Εξαιρετικά πλατιέ. Μέχρι και Βενεζουέλα φτάνουν. Αυτά λέει ο διεθνή τύπο. Φίλοι και φίλε, η Τουρκία εξοπλίζεται και ετοιμάζεται και προσπαθεί να μειώσει το κόστο αίμα. Και να αυξήσει την τεχνολογία, το προβάδισμα. Γιατί ο στόχο τους δεν είναι οι Έλληνε. Στόχο του δεν είναι καν οι Ρώσοι. Στόχο του είναι οι Αμερικανοί. Στόχο του είναι οι Ισραηλινοί. Αυτού έχουν βάλει πλέον. Και αυτού του δράκου θα επιχειρήσουν να νικήσουν. Για πάμε στην επόμενη εικόνα, τουρκικά λοιπόν συστήματα. Στη σημερινή εκπομπή, να φτιάξουμε και λίγο και τη γραβάτα. Ζωντανή εκπομπή, είπαμε, είναι. δολοφόνοι drones. Αυτά είναι σοφιστικές συστήματα τα οποία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας όταν επικαιροποιούμε την απειλή. Γιατί πρέπει η επικαιροποίηση της απειλής να γίνεται κάθε έξι μήνες στα γενικά επιτελεία. Για να ξέρουμε τι συνεχώς εντάσσεται και τι συνεχώς οι Τούρκοι εντάσσουν νέα οπλικά συστήματα. Αυτά που βλέπετε εδώ δεν είναι κάτι και ένα πίσω κάτι το οποίο θα προκαλέσει φόβο. Δεν υπάρχει φόβο, υπάρχει γνώση. Φοβόμαστε ότι δεν γνωρίζουμε. Όλα αυτά είναι είτε αντιγραφέ, είτε μεταξελίξει παλαιότερων σχεδίων. Από τη Δύση αλλά και από την Ανατολή. Οι Τούρκοι προσπαθούν με όλα αυτά τα μέσα να μειώσουν το κόστο σε ανθρώπινε απώλειες. Και επίση να έχουν πολλαπλέ επιλογέ. Άρα βρίσκονται σε μια σωστή κατεύθυνση την οποία θα έπρεπε και εμείς να είχαμε ακολουθήσει Προκερού, προετών. Και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη και στην εργασία των πανεπιστημίων. Σε αυτό το σημείο βέβαια θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε αμέσω μετά. Επανήλθαμε. Κατάρ. Κατάρ. Αυτό είναι ένα αυτοκινούμενο βιδοβόλο τύπου Φιρτίνα των 155 χιλιοστών. Σύμφωνα λοιπόν με δήλωση του αρχηγού ενόπλων του Υπουργού Εθνική Αμήνη τη Τουρκία, του κ. Χουλουσία Καρ, πρώην αρχηγού ενόπλων δυνάμεων, διαπραγματεύεται το Κατάρ την αγορά μια μεγάλη ποσότητα αυτών των αυτοκινούμενων οβιδοβόλων. Γιατί στο Κατάρ υπάρχει επίση και τουρκική βάση, όπω ξέρετε. γίνεται επί τόπου in situ η παρουσίαση και η διαφήμιση η καμπάνια. Η εκστρατεία δηλαδή, η εμπορική, το μάρκετινγκ, το, το επιθετικό μάρκετινγκ των τουρκικών αμυντικών βιομηχανιών. Σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια είναι τα κέρδη του. Και κάποιοι θα μου πείτε ότι μέσα σε αυτά πιθανόν να υπάρχουν και πολλά κομμάτια του συμπαραγωγή των F-16. Όχι, δεν υπάρχουν τα F-16 μέσα. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Εμεί έχουμε ωφέλη ω ελληνική αεροπορική βιομηχανία από τα F-16, τη συμπαραγωγή του και των C-130J. Η Τουρκία όχι. Και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θα αναδειχθεί στο αμέσω επόμενο διάστημα, διότι υπάρχει διαφαινόμενη σύγκρουση πλέον. Σύγκρουση με να δούμε τι διαστάσει θα πάρει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκία. Όμω παρατηρήστε αυτά τα σε 17 του Κατάρ να τα έχουμε υπόψη μα. Γιατί σε οποιαδήποτε κρίση οι τουρκικέ ενόπλες δυνάμεις δεν θα έχουν την υποστήριξη τη δική του πολεμική αεροπορία αλλά και των καταριανών μέσων. Είτε είναι μεταφορικά, είτε ακόμα και μαχητικών. Θα πολεμήσουν οι καταριανοί μαζί μα, Όχι. Αλλά στα τα έχουμε αυτά υπόψη μας, διότι ποτέ δεν μπορείς να σκεφτείς τι θα γίνει. Πάει και το θέμα των χειριστών. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ 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 προσεκτικοί, αναφορικώς σε επίπεδο φυσικά συλλογή πληροφοριών, με το ποιοι θα οδηγούν, θα χειρίζονται τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία και σκηνοθέτα. Αυτό το πήραμε από το, ε, το συγκεκριμένη διεύθυνση, δεν τη διαβάζω καλός έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σκαρίφημα που δείχνει την εξέλιξη του πυραυλικού προγράμματος της Τουρκίας. Εδώ βλέπουμε στην άκρη τον άνθρωπο για να καταλάβετε το μέτρο και εδώ είναι μια σειρά από και βλήματα που είναι από το TRG 100. και πάμε στον πυραβλό Ατμάτσα, ο οποίος είναι επιφανίας επιφανίας ή και δάφους επιφανίας. Οι εκδόσεις του ΣΟΜ, εδώ είναι τα διαρροπορικά συστήματα χισάρ σε όλες τις εκδόσεις, είναι το Yield ΡΙΜ και στη συνέχεια φτάνουμε μέχρι τον Μπόρακαν, όπου η συνθήκη INF, από την οποία έχουν αποχωρήσει και οι Αμερικανοί πρώτα και στη συνέχεια οι Ρώσοι, δίνουν την ευκαιρία σε χώρες σαν την Τουρκία, η οποία εξαγοράζει τεχνολογία και τεχνογνωσία, χρηματοδοτεί με άλλες χώρες πυραυλικά προγράμματα και έχει δηλώσει ότι είναι μία από εκείνες που θέλουν να αποκτήσουν βαλιστικούς πυράβλους βελινεκούς 2.500 χιλιόμετρων. Και μάλιστα έχει και, αρμόδι, και αντίστοιχο διαστημικό πρόγραμμα που θα τις επιτρέψει να αποκτήσει και οι θα πρέπει να μας βάλουν σε σκέψεις όχι μόνο εμάς, όχι μόνο τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, όχι μόνο στους Ισραηλινούς, αλλά και τις γύρω χώρες της περιοχής. Η Τουρκία επενδύει πολύ στους βαλιστικούς πυράβλους και στα πυραυλικά μέσα. Έντιμος άνθρωπος ο Ερντογάν. Σίγουρα όταν είσαι μαζί του ξέρεις που βρίσκεσαι. Διότι με τέτοια οπλικά συστήματα τα οποία είναι σε μαζική πλέον παραγωγή, και με την βοήθεια που τους παρέχει η ΣΥΕΦΗ που ουσιαστικά εξαιρεί το μεγαλύτερο μέρος της Τουρκίας από ελέγχους, ναι, το έχουμε πει επανειλημμένος, το έχω γράψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και δέκα χρόνια, σε γραπτά μου, στα περιοδικά από τα οποία συνεργαζόμουν, αυτό που έχει γίνει είναι ασύλληπτο. Η Δύση είναι εκείνη και το Ισραήλ έχουν και εκείνη ευθύνη όλα αυτά τα χρόνια. Δεν αποσύουμε τίποτα και δεν χαριζόμαστε κανέναν. Αυτοί έκαναν του Τούρκου σήμερα τη δύναμη που βρίσκονται. Και αυτοί πρέπει να αναλάβουν το μεγάλο κόστο και πιθανότατα σε ανθρώπινε ζωέ για να του οδηγήσουν πίσω στην κανονική ροή. Γιατί οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν ξεφύγει. Το λένε οι γέντε του με κάθε ευκαιρία. Θα κάνουμε κάποια μέρα μια ειδική αναφορά στο τουρκικό πυραυλικό πρόγραμμα με πολλές, πολλά, πολλά, πολλά νέα στοιχεία. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Με τι ώρα θα είμαστε. Αυτό είναι ένα γράφημα του Καντίνκα του Πανεπιστημίου, του Κέντρου του, για Τουρκικέ Σπουδέ και αναφέρεται στου ποιου θεωρούν, είναι δύο πίνακε, αυτό είναι ο πρώτο. Ποιε από τι χώρε, σε ποιον παρακάτω χώρες, θεωρείται λέει ότι είναι απειλή για την Τουρκία. Παρατηρήστε πόσο. Ωραία, ευχαριστώ. Βάμε ζωντανή εκπομπή, είναι, όλα γίνονται. 2018 θεωρούν οι Αμερικανοί ότι είναι η Αμερική το 81,9 από 64 το 17%. Το Ισραήλ είναι 63,4%. Παρατηρήστε ότι το μεγαλύτερο απειλήνητο είναι, είναι οι ΟΜΕΣ Πολιτείε. Ακολουθεί μετά το Ισραήλ με 63,3%. Η Αρμενία με 55,7%. Αυτούς που έσφαξαν είναι το αίμα που κυλάει και ζητάει εκδίκηση. Το αίμα που κυλάει και ζητάει εκδίκηση. Η Συρία με 54,6%. Η Συρία σαν Συρία, όχι. Αναφερόμενοι στους Κούρδους οι οποίοι υπάρχουν στη Συρία. Το Ηνωμένο Βασίλειο παρακαλούμε, 53,9. Χαιρετίσματα στην κυρία Μέιλ. 53,9 βεβαίω, γιατί η καρδιά του Αγγλοσαξονισμού είναι η Μεγάλη Βρετανία. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Η Γαλλία ακολουθεί. 52,5. Η Γερμανία με 51,6. Ναι, εδώ τα πράγματα λίγο αντιστρέφονται. Γιατί όπω βλέπετε υπάρχει μια κατηγοριοποίηση λίγο διαφορετική, διότι με του Γερμανού ε, χαλάνε λίγο οι σχέσει. Αυτή είναι μεταξύ αγαπημένων, πολύ αγαπημένων χωρών. Αναλόγω, θα γίνει κάποια δήλωση άστοχο από τη Μέρκελ. Και ερχόμαστε εμεί, οι οποίοι προσέξτε, από 36,9 το 17 ανεβήκαμε στο 48,5. Δηλαδή, είχαμε και 42,8. Εμεί λοιπόν είμαστε αναβαθμισμένοι ω απειλή. Εμεί, κατά των Τούρκων. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, είμαστε λίγο πριν του Γερμανού. Και μετά είναι οι Κύπροι και με το τελευταίο είναι οι Ιρακινοί. Τι μας λέει αυτό. Μας λέει ότι στην Τουρκία υπάρχει ένας έμφυτος γεωπολιτικός τρόμος. Όλοι βλέπουν, πάμε στην επόμενη εικόνα, συνθήκες σευρών σε βρών, να αναδύονται από το πουθενά. Βλέπουν για παράδειγμα τη στρατιωτική υπηρε... συμμαχία η οποία εξελίσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο, τις κοινέ στρατιωτικές ασκήσεις μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από την αεροπορία στρατό, τάγμα ελικοπτέρων, επιθετικών ελικοπτέρων, σε αμερικανικά πλοία. Αυτοί οι συνασκίσεις αυτές οι συνασκήσεις και οι συνεκπαιδεύσεις βοηθούν στο να εμπεδοθεί ένα κλίμα. Ένα κλίμα ασφαλείας, όχι μόνο συμμαχική, αλλά κάτι παραπάνω από συμμαχική συνεργασία. Η αλήθεια είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν αναβαθμίσει κατά πολύ τα τακτικά σενάρια, τι ασκήσει, τι συζητήσει, τι σκέψει και γενικότερα. Ιδέε, πολλέ ιδέε. Μία πανδρομένη αεροσκάφη στη Λάρισα, επίσκεψη των F-22, τον Ράπτο, των αεροσκαφών αεροπορική υπεροχή. Γιατί άλλο, μακάρι να δούμε κάποια στιγμή και σε ένα διαστημικό λεωφορείο, σε κάποια διαστημική πτήση και έναν Έλληνα αστρονάύτη. Καλό θα ήταν. Έτσι. Η ειδικέ ειδικές σχέσεις, ειδικέ επαφές, πάρα πολύ φιλελληνισμός, γεωπολιτικός φιλελληνισμός, έτσι. Δηλαδή, όψιμος φιλελληνισμός, γεωπολιτικός, έτσι. Αυτά όλα αντισυχούν τους Τούρκους και νομίζω δικαίω. Διότι πράγματι με τη στάση και τη συμπεριφορά τους έχουν προκαλέσει. Τα δούμε όμως κι άλλα. Για πάμε στην επόμενη εικόνα. Για σκηνοθέτε. Ο πρώην ο Αλκιβιάδης Στεφανής, Επί των ημερών του έγινε αυτό. Έθεσε, ήταν, ήταν κάτι που ήταν πολύ σωστό κατ' εμένα. Προώθησε τέτοια συστήματα, πολλαπλούς εκτοξευτές πυροβολικού, MLRS, Multiple Launch Rocket System, τα οποία όμως μπορούν να φέρουν και τα βλήματα ATACMS, που είναι υποστρατηγικά με βεληνικές της τάξης των 150 έως και 300 χιλιόμετρα, ανάλογα στις διάφορες εκδόσεις. Φωτογραφία λοιπόν ελήφθη από το ΓΕΣΟ, yes, είναι επίσημο, δηλαδή, και παρουσιάζει άσκηση σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα. Τι δείχνει λοιπόν αυτό, Αυτό λοιπόν δείχνει με πλέον επίσημο τρόπο ότι καμία δύναμη δεν έχει αντίρρηση. Ξέρετε σε ποιου αναφέρομαι. να αναπτυχθούν τέτοια συστήματα που μπορούν να πάρουν και του πυράβλου, του ατάκμου και να απειλήσουν βαθιά μέσα την ενδοχώρα τη Τουρκία. Βέβαια, διότι όταν ο άλλο σου αναπτύσσει συνεχώ πυραυλικά συστήματα, πρέπει και εσύ να βρει μια απάντηση. Φαντάζομαι να μην είναι αυτό ο λόγο για τον οποίο κάποιοι ε, θέλησαν να αποστρατεύσουν τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Γιατί αυτή η κίνηση, και φαντάζομαι να παραμείνει και να μην έχουμε κάποια, κάποια παλινδρόμηση προ τα πίσω, χαίρομαι πάντω γιατί φαντάζομαι ότι όλο αυτό ελήφθη πλήρη ομονία και εν γνώση όλων των κλιμακίων, όπω σαφώ θα πρέπει να γίνεται, και είναι μια πολύ καλή απάντηση ένα μέτρο ισχύ που λέμε, έστω και σε αυτό το, το, μικρό, το κλάσμα. Δεν ξέρουμε σε ποια νησιά είναι, ούτε, πιο, ούτε ο αριθμό, δεν πάντα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Λέμε όμω ότι αν πραγματικά θελήσετε να μπείτε στη γλώσσα, στο, στο, να περάσετε την πόρτα του φρανοκομείου, η πρόταση, η φράση του Γεωργίου Παπανδρέου, τότε και εμεί δεν θα διστάσουμε να μπούμε μέσα. Και το φρανοκομείο σήμερα θα παιχτεί με πολλού τρόπου. Αμέσω και εμέσω. Τακτικό, αλλά και υβριδικό. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, ευχαριστώ και μια φορά τον καθηγητή Ηλία Κονοφάγου. Ο Ηλίας Κονοφάγος, αυτό το λαμπρό μυαλό, που αν οι υποδείξεις του είχαν γίνει αποδεκτές, θα έλεγα κατανοητές από εκείνους που έπρεπε, σήμερα το ενεργειακό ζήτημα θα έπρεπε να καλπάζει στη χώρα μας. Ο κ. Κονοφάγος, λοιπόν επιμένει στο εξή και με βάση τι πληροφορίε τι οποίε έχουμε, και είναι τη πάση γνωστό, ότι τόσο στην Δελφίνη όσο και στο Γλάφκο υπάρχουν πολύ σοβαρέ ενδείξει για ενεργειακά αγαθά. Φανταστείτε όμω ότι τώρα, με τι με μετρήσει που έχουν γίνει στον Γλάφκο, φαίνεται ότι πιθανότατα έχουμε και μεγάλη ποσότητα πετρελαίου, εκτό από φυσικό αέριο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά τα κοιτάσματα τύπου ΖΟΡ, τα οποία μάλλον φαίνεται αυθονούν στον υποθαλάσσιο χώρο, θα δώσουν την ευκαιρία στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην ExxonMobil να κρατηθεί το αμερικανικό γεωστρατηγικό, παύλα και γεωπολιτικό ευρύτερο ενδιαφέρον για την περιοχή σε υψηλότερα επίπεδα. Διότι αυτό είναι ίσως το πιο, σημαντικό, το πιο σημαντικό μέρος του μεγάλου παιχνιδιού. Αυτό είναι ένας game changer που λέμε. Εδώ ακριβώ έγκυται στο γεγονό αν θα χρησιμοποιήσουμε την ισχύ για να περάσουμε τον σκόπελο και να αναδειχθούμε σε κορυφαία γεωπολιτικό δύναμη, παύλα παράγοντα του 21ου αιώνα, ή θα, πάμε τον, θα πάρουμε τον δρόμο τη αυτοφιλανδοποίηση, θα εισάγουμε συνεχώ ρωσικό φυσικό αέριο, να πλουτίσουν κάποιοι εδώ και οι υπόλοιποι στη συνέχεια να οραματιζόμαστε κόκκινε ενεργειακέ μιλιέ. Η ουσία είναι, και εδώ πρέπει να το τονίσουμε ότι πρέπει να ακολουθούμε και να παρακολουθούμε τα όσα λένε οι ειδικοί, όπως είναι ο καθηγητής Ηλίας Κονοφάγος. Και με τα όσα έχει πει, είμαστε μπροστά σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ανακαλύψεις, οι οποίες πραγματικά θα μεταβάλουν την αξία, τη γεωστρατηγική αξία στο γεωπολιτικό χρηματιστήριο της Κύπρου, της Ανατολικής Μεσογείου. Να λοιπόν, γιατί οι Τούρκοι δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν πίσω. Το λέμε κατ' επανάληψη χρόνια, όχι μόνο εγώ, πάρα πολλοί αναλυτέ και ξένοι αναφορικός με το ενδιαφέρον μα και δεν είναι απλά το Κυπριακό που μα χωρίζει. Ισα ίσα το Κυπριακό είναι το σημείο το οποίο ενώνει την ιστορία και τη γεωγραφία του Ελληνισμού. Δεν μα ενδιαφέρουν τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Πάμε λοιπόν. Είναι καθότι έχει κατοχική δύναμη. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλε, πριν από αρκετά χρόνια, κάπου στο 2000, το 1990, 2005, ο Ραφ Πίτερ, που σταματάει ο Απόστρατο, είχε δημοσιεύσει τον χάρτη τη νέα μεγάλη Μέση Ανατολή. Είναι πλέον σαφέ, το έχω παρουσιάσει και σε άλλε εκπομπέ, ότι η μοίρα για την Ανατολική Τουρκία δεν είναι καλή, δεν είναι ευγείονο. Έχουμε να κάνουμε με ένα ελεύθερο Κουρδιστάν και γενικότερα με τα τότε γεωπολιτικά δεδομένα, με τι τότε παραδοχέ οι Αμερικανοί ήλπιζαν, σχεδίαζαν, προέβλεπαν. Ακόμα και την διάλυση του Ιράν, του Ιράκ, της Συρίας, μια μεγάλη Ιορδανία και ακόμα και της Σαουδικής Αραβίας. Είχα πει και παλαιότερα ότι στο γεωπολιτικό κρεβάτι του Προκρούστου, ο Προκρούστης έτσι, ένας ήρωος ο οποίος αντιμετώπισε ο που έβαζε τους ανθρώπους, τους ταξιδιώτες πάνω στο κρεβάτι και όποιος εξήχαν τα πόδια του τα τάκωβαν, όποιος ήταν κοντύτερος τον τραβούσε μέχρι να σπάσουν. Σε αυτό το γεωπολιτικό κρεβάτι του Προκρούστη, κάποιες χώρες, θα καθίσουν και κάποιε όχι. Η Σαουδική Αραβία φρόντισε και εξαίρεσε τον εαυτό τη. Το πλήρωσε πολύ ακριβά. Κατοντάδε δολάρια. Και συνεχίζει να το πληρώνει. Το Ιράν όμω δεν το, δεν το απέτρεψε. Και η Τουρκία δεν το έχει αποτρέψει. Και γιατί το λέμε αυτό, Πάμε στην επόμενη εικόνα. Κοίταξε να δει όμω που καμιά φορά η ιστορία τίνει να επαναλαμβάνεται με τη μορφή φάρσα. Αυτό είναι ένα τζιφ, ένα, μια κινητή εικόνα η οποία την ανήρτησε ο Υπουργό Επί των Εξωτερικών, ο Πομπέο των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν από μερικέ μέρε. Πριν από τέσσερι μέρε. Οπότε αν τη βρείτε ακόμα, δεν έχει αλλάξει. Για την υποστήριξη προ τον Γκουαϊντό, τον ηγέτη τη αντιπολιτεύσεω, τον οποίον δεν υποστηρίζει η Ελλάς, η, Βουλγα, η, σύνομαι, η Τουρκία στην περιοχή μα και η Ρωσία. Γιατί η Τουρκία με την Ελλάδα και τη Βενεζουέλα έχουν ειδικέ σχέσει. Όπω αποδεικνύεται από την αγάπη, το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, που δείχνει ο Μαδούρο προ τον Ερντογάν. Μόνο που τον Ερντογάν στέλνει η Χρυσό, δεν το στέλνει προ εμά. Έτσι. Όσοι όμω πόστεξαν το tweet, ήταν με έκπληξη αυτή την νοητή γραμμή εδώ να χωρίζει την Ανατολική Θράκη και τη Δυτική Μικρά Ασία από την υπόλοιπη Τουρκία. Μέσα εμείς είχαμε χάρτε από λάθο κατασκευασμένου, εξυπίτιδε, οι οποίοι ουσιαστικά χώριζαν την Τουρκία σε κουρδική Τουρκία, στην Τουρκία του Κουρδιστάν δηλαδή, που κατοικούν Κούρδοι και στην υπόλοιπη. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια σευροειδή απεικόνηση τη Τουρκία με μια γραμμή η οποία προσέξατε καλύπτει πλήρω τον όγκο τη Δυτική Μικρά Ασία και αφήνει τα στενά στον έλεγχο αυτής της δυνάμεως, η οποία θα ελέγχει τη δυτική Τουρκία. Μα είναι προφανές ότι αυτό το υβριδικό πολεμικό μήνυμα που εκπέμφθηκε από τον Μπομπέο, τόσο μεγάλο λάθος και πρέπει το είχαν αποσύρει. Μα δεν έπεσήρθε το tweet. Και είναι πολύ χοντρό λάθος για να είναι έτσι. Και πραγματικά προκλήθηκαν σ' άλλο στην Τουρκία, φώναζαν οι Τούρκοι την αυτά μας, ετοιμάζουν για νέα συνθήκη σευρών. Η ουσία είναι ότι όλοι γνωρίζουν όσοι γνωρίζουν και μελετούν τη γεωπολιτική, την ιστορία και τη γεωγραφία ότι η ισχύ τη Τουρκία δεν είναι το Κουρδιστάν. Είναι καλό να γυρνιάζει με τη φλεγόμενη και ευπαθή περιοχή τη Μέση Ανατολή, αλλά η στρατηγική αξία των Δαρδανελίων, Βόσπορο, Θάλασσα Μαρμαρά, Δαρδανέλια, είναι εκείνη που κρατά όμοιρο την Ρωσική Ομοσπονδία και τη χερσαία δύναμη τη Αυρασία. Αν λοιπόν αυτή η περιοχή, το όνειρο του Ελευθερίου Βενιζέλου, αυτή είναι η μεγάλη ιδέα. Δεν λέω ότι ο Πομπέο είναι υπέρ τη μεγάλη ιδέα. Όχι. Δεν υπάρχουν πλέον Έλληνε στη δυτική Μικρά Ασία. Αλλά φανταστείτε όμω ένα εσωτερικό διαχωρισμό μια αντιερδογανική φιλοδυτική Τουρκία με την υπόλοιπη. Την θεοκρατική, την νεοοθωμανική. Είναι μήνυμα. Και εδώ είναι το θέμα. Η ανατολική Θράκη, αυτά τα κομμάτια, αυτά τα λίγε εκατοντάδε στα 200 περίπου χιλιόμετρα, όπου δίνουν τη δυνατότητα στη Δύση να ακουμπήσει τη Μαύρη Θάλασσα, η γραμμή ένου βία που είχα πει παλαιότερα, σε τέτοιο χάρτη, εκεί που ακυρώνεις όλα τα ρωσικά ενεργειακά σχέδια, εκεί που στραγγαλίζεις την διάθεση κάποιων να γίνουν υπερδυνάμεις και κάποιων άλλων να παραμείνουν υπερδυνάμεις. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά στα υπόψη. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Μετά λοιπόν από αυτόν τον χάρτη, είναι η τελευταία εικόνα με την οποία θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πρωθυπουργός, ο Καλίν και η μαύρη γάτα στο δάπεδο του Ιερού Ναού της Αγίας του Θεού Σοφίας. Φίλοι και φίλες, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο Ελλήνας Οι Τούρκοι θεωρούν εμάς, ναι το ελληνικό κράτος, να ανεβείτε, να το καταλάβετε, ότι είμαστε οι πολιτική διάδοχοι, η πολιτική απόγονη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κανένας άλλος ηγέτης δεν πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη και με αυτόν τον προνομιακό και απόλυτο τρόπο δεν του δείχνουν την λεγόμενη Βυζαντινή κληρονομιά. Ούτε Ιταλοί, ούτε Αμερικανοί, ούτε Γερμανοί. Εμείς είμαστε οι διάδοχοι. Εμείς έχουμε εκείνα τα ποιήματα και τα ονόματα που είναι γραμμένα στα ελληνικά, σε όλους τους στίχους όλων των εκκλησιών και όλων των μουσείων. Ελληνικά είναι γραμμένα. Και στην Αγία Σοφία αυτό που έγινε ήταν έσχος. Διότι η γάτα την οποία έστειλαν, μαύρη γάτα να είναι το ριζικό τους, την έστειλαν επίτηδες. Κατοικίδιο, ναι υπάρχουν, αλλά την έστειλαν επίτηδες. Και προκάλεσαν το γέλοτα. Το γέλο των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν την ιστορία του, που αρνούνται την εθνική καταγωγή, τη συνέχεια του έθνου και τη φυλή μα, την ιστορικότητα. Και είναι κρίμα, μεγάλο κρίμα, αλλά διορθώνεται το ότι σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία πήγαμε ω κέτιδε γεωπολιτική στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει κάποιο να μιλήσει και να του πει ότι πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι που είναι Έλληνε. Και όταν πηγαίνουν και βαδίζουν στο ιερό έδαφο τη Αγία Σοφία. Πρέπει να τρει η Κωνσταντινούπολη. Όλη η περιοχή μέχρι την Άγκυρα να για την απόγονη των αυτοκρατόρων αυτή τη πολιτική και γεωπολιτική πληρονομιά. Εκείνη δεν είναι, αλλά εμεί είμαστε παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμοι κινδυνευτέ και εν τη και θα του το υπενθυμίζουμε σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε εποχή, με κάθε συγκυρία. Σα ευχαριστώ.